Σε ένα διαφορετικό θέμα θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων που τα τελευταία χρόνια λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις και στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί τόσο από την ελληνική αστυνομία όσο και από τους αρμόδιους φορείς. Η πολιτεία δεν έμεινε αμέτωχη σε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα, καταρτίζοντας ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Πάμε να υποδειχτούμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Έλενα Ράπτη, που από χθες και με σχετικό ΦΕΚ αναλαμβάνει καθήκοντα Εθνικής Συντονίστριας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Ράπτη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Ράπτη, ο Πρωθυπουργός ανέθεσε αυτό το καθήκον σε ένα πρόσωπο ευγνωσμένου κύρους με και ιδιαίτερης εμπειρίας δράσης αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων, καθώς είστε αυτή που τρέχει και την καμπάνια 1 στα 5. Είναι μεγάλη η τιμή για μένα να αναλαμβάνω ως Εθνική Συντονίστρια με αντικείμενο την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης που αποτελεί πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού τόσο για την πρόληψη όσο για την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και ξεκίνησε να προετοιμάζεται πριν από περίπου 2 χρόνια. Mm-hmm. Ξέρετε, από το 2013 που ανέλαβα ως συντονίστρια του προγράμματος 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχα την ευκαιρία μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιούσαμε σε όλη την Ελλάδα να γνωρίσω πολλά περιστατικά. Ταυτόχρονα όμως να γνωρίσω και τις δυσλειτουργίες που υπήρχαν και είχαν δυστυχώς την ατυχία να βρεθούν αντιμέτωπα τα παιδιά με αυτές τις δυσλειτουργίες και έτσι, ξέρετε, υπήρχαν καταθέσεις παιδιών που έλεγαν ότι αν ήξεραν τι θα περάσουν καταγγέλλοντας, ίσως και να μην είχαν καταγγείλει, διότι οι διαδικασίες έφεραν το παιδί σε μια θέση πιο δύσκολη, επανατραυματίζοντάς το. Mm-hmm. Σε μια στιγμή που εμείς θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την επούλωση των τραυμάτων του. Και τι θέλω να πω. Ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, ξεκινώντας από τα δεδομένα μας. 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο 16% σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Στη σεξουαλική κακοποίηση, τις περισσότερες φορές οι δράστες είναι από το οικείο περιβάλλον, από τον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού. Άρα είναι πρόσωπο το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται, με αποτέλεσμα να έχει και ανάμεικτα συναισθήματα, τόσο για τα πρόσωπα, όσο και για αυτό που συμβαίνει. Έτσι, εν τέλει μόλις 2% παιδιά τολμούν να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταγγείλουν, είτε στις αστυνομικές, είτε στις δικαστικές αρχές. Άρα, αυτά τα παιδιά που δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι αυτό που συμβαίνει είναι λάθος κάποιες φορές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο δράστης στοχεύει σε τρυφερές ηλικίες, mm-hmm. γι' αυτό και εμείς φροντίζουμε να ενημερώνουμε τα παιδιά για τον κανόνα του εσώρουχου που βάζει τα όρια και άλλα πολύ χρήσιμα μηνύματα σε τρυφερές ηλικίες, 4, 5, 6, 7, 8 ετών. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τις παρεμβάσεις που έρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αφενός μεν να λειτουργήσουμε προληπτικά, να φροντίσουμε ώστε τα παιδιά να μάθουν να βάζουν τα όρια τους, να μην πέφτουν θύματα ή έστω στο στάδιο της παρενόχλησης, να ξέρουν πώς να μιλήσουν αν κάτι συμβεί, αν κάποιος επιδιώξει να τα αγγίξει στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό τους, εκεί να άμεσα να απευθυνθούν σε ένα μεγάλο που εμπιστεύονται, ώστε εκείνος να παρέμβει και αυτό να σταματήσει εκεί. Και οφείλω να σας πω ότι ήδη στα τμήματα ανηλίκων, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, φτάνουν παιδιά στο στάδιο της παρενόχλησης, καταγγέλλοντας ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε το κακό άγγιγμα. Και το κακό άγγιγμα, τα παιδιά το μαθαίνουν μέσα από παραμύθια, ιστορίες κινουμένων σχεδίων, δηλαδή με ευχάριστο οπτικοακουστικό τρόπο, χωρίς να μπούμε σε ιατρική ορολογία που μπορεί να μπερδέψει, να πονηρέψει ένα παιδί. Mm-hmm. Στεκόμαστε απλά στο εσώρουχο και εκεί είναι το κακό άγγιγμα. Ταυτόχρονα όμως εμείς θέλουμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή τους. Όχι μόνο 2%. Είπατε νωρίτερα ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, ότι έχουμε πολλά περιστατικά και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έχουμε καταγγελίες πλέον και αυτό είναι το θετικό, διότι τα περιστατικά ήταν πολλά, παραμένουν πολλά, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες και αυτό είναι αποτέλεσμα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης όχι μόνο των παιδιών αλλά και των μεγάλων. Γιατί βλέπουμε πως και οι μεγάλοι επιλέγουν να σπάσουν τη σιωπή. Γονείς, εκπαιδευτικοί, φίλοι, συγγενείς που θα αντιληφθούν κάτι ύποπτο στη συμπεριφορά του παιδιού ή που εκείνο θα βρει το θάρρος να μιλήσει
και να αποκαλύψει έστω με μισόλογα κάποια πράγματα και παίρνουν και εκείνοι μεγάλη την πρωτοβουλία να απευθυνθούν στις αστυνομικές αρχές ώστε να γίνει η έρευνα που χρειάζεται, να βοηθηθεί το παιδί, αλλά ταυτόχρονα και οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θεωρείτε, αναφερθήκατε στα δύο τελευταία χρόνια, κατά κύριο λόγο, στα δύο χρόνια της πανδημίας, θα πω εγώ. Έχει επιδενώσει το φαινόμενο σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο? Είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνετε, γιατί όντως την περίοδο της πανδημίας και του εγκλεισμού είχαμε τον περιορισμό του θύματος με τον θήτη στο οικείο περιβάλλον. Οπότε είχαμε αύξηση των περιστατικών και είχαμε λιγότερες καταγγελίες. Ταυτόχρονα, επειδή τα παιδιά μέσα από τον υπολογιστή, μέσα από το διαδίκτυο θα παρακολουθούσαν τα μαθήματα, θα επέλεγαν να ψυχαγωγηθούν, να δουν τη γιαγιά, τον παππού, αλλά θα επέλεγαν να παίξουν και κάποια παιχνίδια. Δεν είναι μόνο τα social media επικίνδυνα, και τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα όταν τα παιδιά μας δέχονται αιτήματα φιλίας από πρόσωπα που δεν γνωρίζουν. Και οι δράστες έτσι είχαν την πολυτέλεια να προσελκύσουν πιο εύκολα τα θύματα τους. Έχουμε στοιχεία από τη Europol ότι πολύ περισσότεροι δράστες επέλεξαν να επισκεφτούν και site παιδικού πορνογραφικού υλικού. Η Europol μας λέει ότι τα κρούσματα μέσω διαδικτύου τετραπλασιάστηκαν. Όμως το Συμβούλιο της Ευρώπης απάντησε άμεσα με συγκεκριμένο ενημερωτικό εργαλείο που αφορά στην ασφάλεια των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Είναι η Κίκο και το Φωτοσκορπούλι, που ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι χρήσιμοι κανόνες, όπως αποκαλεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, που το παιδί μαθαίνει όχι μόνο πως το σώμα του του ανήκει, αλλά και η εικόνα του του ανήκει, διότι έχουμε περιστατικά όπου παιδιά, συνομιλώντας με έναν άγνωστο, σταδιακά ο άγνωστος κερδίζει την εύνοια του παιδιού και ζητάει προσωπικά στοιχεία. Μπορεί να ζητήσει προσωπικές φωτογραφίες, μπορεί να ζητήσει και μετά να απειλεί, να εκβιάζει, να εκφοβίζει το παιδί, μπορεί να ζητήσει την διεύθυνση του σπιτιού. Υπήρξαν περιπτώσεις που αυτοί οι άνθρωποι ζήτησαν να συναντήσουν το παιδί. Και αν το παιδί συνομιλεί με αυτό το πρόσωπο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος κερδίζει την εύνοιά του και σταδιακά το παιδί νιώθει ότι έχει ένα φίλο, έναν άνθρωπο που μπορεί να επισκεφτεί και μπορεί να παρασυρθεί να τον συναντήσει. Άρα είναι πάρα πολύ χρήσιμο τα παιδιά να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να ανεβάζουν στο διαδίκτυο τα προσωπικά τους δεδομένα, τη διευθύνση του σπιτιού, οι προσωπικές φωτογραφίες. Δεν πρέπει να λένε κάθε τόσο που βρίσκονται: τώρα βρίσκομαι στο σπίτι, τώρα βρίσκομαι στο πάρκο, τώρα βρίσκομαι στο κολυμπητήριο. Αντιλαμβάνεστε, έτσι μπορεί ο δράστης πιο εύκολα να το προσελκύσει. Είναι πολύ σημαντικό, εφόσον τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, να ξέρουν πώς να είναι ασφαλή. Εμείς να τα ευαισθητοποιήσουμε, να τα έχουμε πιο υποψιασμένα ότι υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές, για να ξέρουν πώς να βάζουν τα όρια τους. Και κάτι τελευταίο, κυρία Ράπτη, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης έχει εισαγάγει 11 νέες πολιτικές και οργανώνει στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών δεκάδες μέτρα. Ποιες είναι οι πολιτικές και ποια τα μέτρα? Θα αναφερθώ άμεσα στις οριζόντιες διυπουργικές πολιτικές που θεωρούμε ότι είναι οι πιο σημαντικές, γιατί ποια είναι η καινοτομία πλέον? Στο τραπέζι κάθονται όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ενός παιδιού. Και αυτή είναι μια αλλαγή, μια καινοτομία που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να πω ότι ήδη 11 υπουργεία δουλεύουν στην κατεύθυνση αυτή, με συγκεκριμένες πολιτικές που κατέθεσαν ήδη από το 2021 για το 2022 και από το 2022 για το 2023. Και πάμε να δούμε τις πολιτικές. Πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων, που αφορά στον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης ένα περιστατικού. Ένα παιδί στην επαρχία καταθέτει μέσω όρο 14 φορές. Γιατί? Θα πάει στην εισαγγελία, θα πάει στην αστυνομία, στα τμήματα ανηλίκων, θα πάει στην κοινωνική υπηρεσία. Χρειάζονται επαναλαμβανόμενες καταθέσεις, οι οποίες, όπως σας είπα και στην αρχή, τραυματίζουν ένα παιδί. Εμείς τι λέμε? Μία και μόνη δικανική εξέταση του παιδιού. Πώς θα γίνεται? Το γενικό πρόσταγμα θα το έχει ο δικαστής, ο εισαγγελέας, και αυτός θα καλεί και τον αστυνομικό και τον κοινωνικό λειτουργό και τον ψυχολόγο στον ίδιο χώρο, σε το παιδί να καταθέτει μία και μόνη φορά. Ήδη να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις της επιστημονικής ομάδας που προετοιμάζει αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο στη συνέχεια θα συζητήσουμε και με τα Υπουργεία. Βασική πολιτική. Αρχείο καταγραφής και επιτήρησης κρουσμάτων, για να μπορούμε να ξέρουμε πόσα είναι τα περιστατικά και την εξέλιξή τους. Και θα κλείσω μόνο με μία πολιτική, το ειδικό ποινικό μητρό που ήδη ψηφίστηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και τι σημαίνει? Ότι όλοι όσοι είτε εργάζονται είτε ως εθελοντές βρίσκονται κοντά στα παιδιά μας,
θα πρέπει να προσκομίσουν αυτό το ειδικό ποινικό μητρό ότι δεν υπάρχουν εις βάρος τους αντικείμενα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας παιδιών. Πολύ σημαντικό. Έτσι τους κρατάμε μακριά από τα παιδιά μας. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ράπτη, για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.